Τον Άδωνη που βγήκε και είπε κάτι υποστηρικτικό για το. Ο Άδωνης δεν πήρε, ουσιαστικά δεν στήριξε αυτό που είπε ο Φάιλος Κρανιδιώτης, αλλά υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να το πει. Χωρίς να υποστεί το θάρρος του νόμου. Βέβαια δεν νομίζω ότι ήταν και η καταλληλότερη στιγμή για να το πει αυτό. Καταλληλότερη στιγμή. Ναι, να σας πω λίγο τι είπε. Τι είπε ο Άδωνης, Ανήρθησε στο Twitter χθες. Ότι τον Φαΐλο Κρανιδιώτη για πολλά μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς, αλλά σίγουρα όχι για το εάν έχει το θάρρος της γνώμης του. Τώρα, αυτό ουσιαστικά, κοιτάξτε, επειδή αυτοί οι δύο άντρες προφανώς έχουν κάποια κοινή πορεία, είναι και οι δύο. Ήταν και είναι πολύ κοντά στο Σαμαρά. Ήταν πολύ κοντά στο Σαμαρά. Προφανώς έχουν κάποιες φιλικές σχέσεις. Ο Άδωνης ήθελε να το στηρίξει. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όμως να το κάνει. Πάρα πολύ λάθος. Θα μπορούσε να πει τουλάχιστον ότι διαφωνεί με αυτό. Έτσι, δεν είπε καν αυτό. Είναι αυτό που λέμε πάντα, εγώ νομίζω. Είναι ο τρόπος που λες τα πράγματα. Όταν βγαίνει και γράφει. Δεν υπάρχει ωραίος τρόπος για να πεις κάτι ρατσιστικό. Να σου πω κάτι. Πες μου ποιος είναι ο όμορφος τρόπος να πεις ότι οι γκέι δεν δικαιούνται να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους στρέιτ. Μα δεν είναι. Πες μου τον όμορφο τρόπο. Σύμφωνο συμβίωσης, το έθεσε πολύ ωραίο ο Μάκης Τσέλιος. Όχι, πείτε μου το αυτό. Αν ισχύει αυτό που λέτε, ότι υπάρχει τρόπος να πεις κάτι ρατσιστικό. Για όλους τους ανθρώπους. Είναι αυτό που είπε. Δεν έχει να κάνει. Γιατί το πάμε μόνο εκεί. Φράση αξίριστη χείρα έχει είναι τεράστια διαφορά από το να. Είναι όρος που αρνείται ακόμη και το φίλο του άλλου. Και αυτή είναι η συνηθισμένη τεχνική ομοφοβίας που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Με το να αρνείσαι στον γκέι άντρα ότι είναι άντρας και τον κάνεις γυναίκα. Γελία πράγματα, ξεπερασμένα. Για μένα αυτό το πράγμα που έχει πει και όπως το έχει πει, το να βλέπεις κάποιον που έχει χάσει τον άνθρωπό του και να τον κρίνεις με αυτόν τον τρόπο και να λες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής ευπρέπειας. Για μένα υπάρχει έλλειψη της στοιχειώδους ανθρωπιάς. Και είναι καιρός να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο καθένας όμως κρίνεται, Μαριέλα μου, για αυτό που λέει. Το παίρνει πάνω του. Και ο καθένας, όπως και εμείς αυτή τη στιγμή, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον κρίνουμε. Εγώ θα ήθελα με την ίδια θέρμη που υπερασπίζεσαι αυτό, να υπερασπίζεσαι και όλα τα θέματα. Γιατί για θέματα. Γενικότερα, δηλαδή. Αυτό εγώ το θα θέμα ήθελα να που λέω τη γνώμη μου, Τίνα, και να μην λέω τη δική σου τώρα. Δεν αυτό είπα, εγώ δεν λέω τη δική σου γνώμη. Εγώ δεν λέω τη δική σου. Αλλά θέλω να σου πω ότι το θέμα αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης που έθιξε με αφορμή την κηδεία του Μινά Χατζησάβα και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο στους γκέι. Το έθεσε πολύ σωστά ο Μάκης Τσέλιος. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα πολύ γενικότερο. Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχουν πάρει θέση πολλές κυβερνήσεις και να είχε θεσπιστεί. Γιατί είναι πρόβλημα, δεν έχει να κάνει. Εγώ είμαι με τον Γιώργο και είμαστε μαζί 50 χρόνια. Όχι, και δεν με παντρεύει. Μπράβο, και δεν παντρεύεται και μετά μένω ξεκρέμαστη. Είναι ένα θέμα. Δεν σας το. Αλλά δεν. Είναι ένα πολύ γενικό, ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Με και πολύ... έχει να κάνει και ισονομία όλων των ανθρώπων. Ετεροφιλόφιλων και ομοφιλόφιλων. Αυτό είπα και χθες που είπα ότι στην Κύπρο ψηφίστηκε και ότι υπάρχει ισονομία μεταξύ πολιτών και δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει σύμφωνο συμβίωσης, αυτή δεν μπορεί. Είναι για όλους το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό όμως μιλάμε συγκεκριμένα για ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι και έχουμε την ανάρτηση του κύριου Κρανιδιώτη που είναι ομοφοβική. Πώς να το κάνουμε, να το αλλάξουμε αυτό? Υπάρχει ωραίος τρόπος να το πεις. Να πεις κάτι ρατσιστικό. Υπάρχει όμορφος τρόπος να πεις κάτι ρατσιστικό. Πείτε μου τα που λέτε ότι υπάρχει καλός τρόπος. Όχι, δεν είπαμε ότι υπάρχει καλός τρόπος και δεν συζητάμε. Αυτό που σχολείωσε. Δεν υπάρχει debate για το αν ήταν σωστό αυτό που είπατε. Απλά και εγώ διαφωνώ με το χρόνο στον οποίο έγινε η καταγγελία αυτή. Αυτό είπα κι εγώ. Και αυτό προφανώς θέλει να πει και εκείνος, άσχετα αυτό που λέει η Ντορέτα, αν ο τρόπος με το οποίο το εξέφρασε. Νομίζω ότι μέσα στην ανάρτησή του του Κρανιδιώτη αναφερόταν κι αυτό. Ο χρόνος δεν αναφερόταν. Από πού και ω πού είναι το ανθρώπινο συνέστημα. Πρέπει να προσθέσουμε πάντως για να είμαστε σωστοί ότι ο Άδωνης